Παΐσιό μας ήταν το θέμα του ημερολογίου, του παλιού και του νέου. Ο Άγιος Παΐσιος πονούσε ιδιαίτερα για τον χωρισμό και προσευχόταν. Λυπόταν πάρα πολύ για τις παρατάξεις των παλαιοημερολογητών, οι οποίες είναι κομμένες σαν τα κλίματα από την Άμπελο και δεν έχουν κοινωνία με τα Ορθόδοξα Πατριαρχία και με τις κατατόπους αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Έλεγε λοιπόν ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, «Καλό θα ήταν να μην υπήρχε αυτή η διαφορά, η οποία δεν είναι καν θέμα πίστεως. Στις ενστάσεις δε, ότι το νέο ημερολόγιο το έκανε ο Πάπας, ο Άγιος Παΐσιος απαντούσε αφοπλιστικά. «Ναι, το νέο το έκανε ο Πάπας και το παλιό το έκανε η Δολολάτρης, δηλαδή ο Ιούλιος Κέσαρας». Για να φανεί καλύτερα η τοποθέτηση του Αγίου Παϊσίου στο θέμα του ημερολογίου, παρατίθεται στη συνέχεια μια σχετική μαρτυρία. Ένας Ορθόδοξος Έλληνας με την οικογένειά του ζούσε για πολλά χρόνια στην Αμερική. Ο άνθρωπος αυτός όμως αντιμετώπιζε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ο ίδιος ήταν ζηλωτής παλαιοημερολογήτης, ενώ η γυναίκα και τα παιδιά του ήταν με το νέο ημερολόγιο. «Δεν μπορούσαμε να γιορτάσουμε μια γιορτή ως οικογένεια μαζί», έλεγε. «Αυτοί είχαν Χριστούγεννα και εγώ τα Αγίου Σπυρίδωνα. Εγώ είχα Χριστούγεννα και αυτοί είχαν του Αγιανιού. Και αυτό ήταν το λιγότερο. Το χειρότερο ήταν το να ξέρεις, όπως μας δίδασκαν, ότι οι νεοημερολογίτες είναι αιρετικοί και ότι θα κολαστούν. Μικρό πράγμα είναι να ακούς συνέχεια ότι η γυναίκα σου και τα παιδιά σου πρόδωσαν την πίστη τους, ότι πήγαν με τον Πάπα, ότι τα μυστήριά τους δεν έχουν χάρη και ακόμα άλλα τέτοια πολλά». Πολλές ώρες συζητούσαμε με τη γυναίκα μου, αλλά άκρη δεν βρίσκαμε. Για να πω την αλήθεια, και εμένα κάτι δεν μου άρεσε στους παλαιοημερολογίτες. Ιδιαίτερα όταν ερχόντουσαν κάποιοι δεσπότες και μας μιλούσαν. Δεν μιλούσαν με αγάπη και με πόνο για τους δήθεν πλανεμένους όπως τους αποκαλούσαν νεοημερολογίτες. Αλλά θαρρείς πως οι δεσπότες αυτοί είχαν ένα μίσος και χαιρόντουσαν όταν έλεγαν ότι οι νεοημερολογίτες θα κολαστούν. Ήταν πολύ φανατισμένοι. Όταν τέλειωνε η ομιλία τους, ένιωθα μέσα μου μια ταραχή. Έχανα την ειρήνη μου. Όμως δεν έκανα ούτε σκέψη να φύγω από την παράδοσή μας, από το παλιό ημερολόγιο. Και έτσι πήγαινα να σκάσω. Σίγουρα θα πάθαινα κάτι από τη στεναχώρια μου. Σε ένα ταξίδι μου στην Ελλάδα, είπα αυτόν τον προβληματισμό μου και στον ξάδερφό μου, το Γιάννη. Εκείνος τότε μου μίλησε για κάποιον γέροντα Παΐσιο. Αποφασίσαμε λοιπόν να πάμε στο Άγιον Όρος για να τον συναντήσω. Φτάσαμε μια μέρα στην Παναγούδα. Ο γέροντας μας κέρασε με χαμογελαστό πρόσωπο και με έβαλε να κάτσω δίπλα του. Εγώ τα είχα χαμένα. Με τον τρόπο που με συμπεριφερόταν, ένιωθα σαν να με γνώριζε από καιρό, σαν να ήξερε τα πάντα για μένα και την οικογένειά μου. «Πώς θα πας με τα αυτοκίνητα εκεί στην Αμερική?» ήταν η πρώτη κουβέντα του. Εγώ τότε σάστησα. Ξέχασα να αναφέρω πως η δουλειά μου ήταν στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και φυσικά όλο με αυτοκίνητα ασχολιόμουν εγώ εκεί. «Καλά τα πάω» ήταν το μόνο πράγμα που μπόρεσα να ψελίσω, κοιτώντας σαν χαμένος τον γέροντα, ο οποίος το ήξερε, χωρίς να του έχω πει εγώ τίποτα. «Πόσες εκκλησίες έχετε εκεί που μένεις?» με ρώτησε. «Έχουμε 4», του απάντησα. Και δεύτερο κύμα έκπληξης με κατέλαβε. «Με το παλιό ή με το νέο?» με ρωτά. Και τότε ήρθε ο τρίτος κεραυνός, που όμως αντί να μεγαλώσει τη σαστιμάρα μου,
Κάπως με εξοικείωσε, με προσγείωσε θα έλεγα, με τέτοιο χάρισμα που είχε ο γέροντας. «Δύο με το παλιό και δύο με το νέο», του απάντησα εγώ. «Εσύ με ποιο είσαι?», με ρώτησε. «Εγώ είμαι με το παλιό και η γυναίκα μου είναι με το νέο», απάντησα μετά. «Κοίτα, να πας κι εσύ εκεί που πηγαίνει η γυναίκα σου», μου είπε με μια αυθεντικότητα και ετοιμαζόταν να μου δώσει εξηγήσεις. Αλλά για μένα το θέμα είχε λήξει. Δεν χρειαζόμουν εξηγήσεις και επιχειρήματα. Κάτι το ανεξήγητο συνέβη μέσα μου, κάτι το θεϊκό. Ένα βάρος έφυγε και τεινάχτηκε μακριά μου. Όλα τα επιχειρήματα και όλες οι απειλές και οι αφορισμοί για τους νοημερολογίτες που χρόνια άκουγα, όλα αυτά εξανεμίστηκαν. Ένιωθα πλέον τη χάρη του Θεού που μέσω του Αγίου Του δρούσε πάνω μου και με πλημμύριζε με μία ειρήνη που χρόνια την αναζητούσα. Όμως ο Άγιος ξαναπήρε τον λόγο και μου είπε «Και εμείς βέβαια εδώ στο Άγιο Όρος με το παλιό πάμε, αλλά εδώ εμείς είμαστε άλλη περίπτωση. Εμείς είμαστε ενωμένοι με την Εκκλησία, με όλα τα Πατριαρχία και με αυτά που έχουν το νέο ημερολόγιο και με αυτά που έχουν το παλιό. Αναγνωρίζουμε τα μυστηριά τους και αυτοί αναγνωρίζουν τα δικά μας. Οι ιερείς τους συλλειτουργούν με τους δικούς μας, ενώ αυτοί οι καημένοι ξεκόπηκαν. Οι περισσότεροι και ευλάβεια έχουν και ακρίβεια και αγωνιστικότητα και ζήλο Θεού. Όμως άλλοι από απλότητα, άλλοι από αμάθεια, άλλοι από εγωισμό παρασύρθηκαν με το παλιό ημερολόγιο. Θεώρησαν τις 13 μέρες θέμα δογματικό και όλους εμάς με θεώρησαν πλανεμένους και έφυγαν από την Εκκλησία. Δεν έχουν πια κοινωνία ούτε με τα Πατριαρχία και τις Εκκλησίες που πάνε με το νέο, αλλά ούτε και με τα Πατριαρχία και τις Εκκλησίες που πάνε με το παλιό, γιατί δήθεν λένε ότι μολύνθηκαν από την επικοινωνία με τους νεοημερολογίτες. Μα κι αυτοί οι λίγοι που έμειναν έγιναν δεν ξέρω κι εγώ πόσα κομμάτια. Κι όλο κομματιάζονται και αλληλοαναθεματίζονται και αλληλοαφορίζονται και αλληλοκαθερούνται. Δεν ξέρεις πόσο έχω πονέσει και πόσο έχω προσευχηθεί για αυτό το θέμα. Χρειάζεται να τους αγαπάμε και να τους πονάμε και όχι να τους κατακρίνουμε. Και πιο πολύ να προσευχόμαστε για αυτούς να τους φωτίσει ο Θεός. Και αν τύχει καμιά φορά και μας ζητήσει κανείς με καλή διάθεση βοήθεια, να λέμε καμιά κουβέντα. Πέρασαν πάνω από 5 χρόνια από την κοίμηση του Άγιου Γέροντα Παΐσιου. Ο κύριος Κάπα ήρθε στην Παναγούδα να ευχαριστήσει τον Άγιο, γιατί έκτοτε βρήκε την πνευματική αλλά και την οικογενειακή του σωτηρία και με δάκρυα στα μάτια διηγήθηκε όσα σας διηγήθηκα. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.